Θα ξεκινήσουμε αυτό το μέρος με μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, πρωτοποριακή δράση, η οποία βέβαια η ιδέα ανήκει μεταξύ άλλων στην συνάδελφο δημοσιογράφο και εθελόντρια βέβαια της φιλοσοφικής ομάδας Sirius, την Έλλη Κοκάλη. Έλλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι μια ξεχωριστή δράση, αλήθεια είναι. Και αυτό που σε ρώτησα στο διάλειμμα είναι για ποιο λόγο δεν υιοθετείται πανελλαδικά. Μπορεί από οπουδήποτε βρίσκεται κάθε άνθρωπος, ναι, ο οποίος θα μπει στη σελίδα, θα δει τα ζώα και θα δει, ναι, τι κάνουμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στη βιομηχανική, να υιοθετήσει από εκεί που είναι ένα σκυλάκι της βιομηχανικής και να του εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Είναι σκυλάκια που ζουν στο δρόμο, καθημερινά κινδυνεύουν, τραυματίζονται, μαστίζονται από τις ασθένειες που προκαλούν τα παράσιτα, κινδυνεύουν, θανατώνονται όπως έγινε και χθες. Μέχρι σήμερα μιλούσαμε, διαφημίζαμε, προωθούσαμε και μέσα από τα ρεπορτάζ που πραγματοποιούμε τις υιοθεσίες. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος φιλόζωσε να πάρει ένα ζωάκι, να το πάει σπίτι του, να το περιθάλψει, να το φιλοξενήσει, να το κρατήσει. Αυτά είναι τα τυχερά ζωάκια. Αυτά είναι τα τυχερά. Τώρα, προχωράτε σε μία δράση και για τα άτυχα ζωάκια. Τα οποία παραμένουν στα αζήτητα, στους, ναι, δρόμους και δεν υπάρχουν. Δυστυχώς ο πληθυσμός είναι τέτοιος που δεν υπάρχουν συνειδητοποιημένοι κηδεμόνες για όλα, δεν υπάρχουν σπίτια που να ανοίγουν την αγκαλιά τους για αυτά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας μας που συναντά στο δρόμο του ένα σκυλάκι το οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα περίθαλψης και επιβίωσης. Αλλά λίγο αναλαμβάνει την ευθύνη. Λίγο πιο επίσημα. Και επίσημα και ανεπίσημα. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται ούτε ταμπέλες, ούτε κουμπαράδες, ούτε εράνους, ούτε τίποτα. Καθένας γνωρίζει είτε από κοντά είτε διαδικτυακά το αδεσποτάκι το οποίο βρίσκεται στο δρόμο και έχει τις συγκεκριμένες ανάγκες. Αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί σε κάθε πολίτη και με ένα ελάχιστο κόστος για τον καθένα, με το κόστος που ο ίδιος διαλέγει να κοστίσει από παρασίτωσή του ή το εμβόλιο του, στο κτηνιατρίο στο οποίο ο ίδιος πηγαίνει για το δικό του κατοικίδιο, είτε τον κτηνίατρο που γνωρίζει και εμπιστεύεται, μπορεί να εξασφαλίσει σε ό,τι τιμή θέλει την αποπαρασίτωση του ζώου, τον εμβολιασμό, yeah, του και να το βοηθήσει να ανταπεξέλθει σε ένα πρόβλημα υγείας είτε τραυματισμού. Γιατί είναι δεδομένο ότι σε αυτήν εδώ την περιοχή που δραστηριοποιούμαστε οι εθελοντές υπάρχουν εκατοντάδες ζωάκια, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι αβοήθητα, είναι υποσιτισμένα, όσα δεν τα έχουμε πλησιάσει και δεν τα φροντίζουμε καθημερινά, όπως έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα το Δήμο, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις συνθήκες διαβίωσης. Τρέφονται δυστυχώς με ποντίκια, με σκουπίδια και υπάρχει ένα ανθρωπιστικό θέμα στη μέση. Είναι πολύ δύσκολο είτε εθελοντές είτε οποιοδήποτε φορέας θέλει να παρέμβει, να μπορέσει να το αντιμετωπίσει, γιατί ο αριθμός είναι τεράστιος. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε αξιοπρέπεια για όλα. Εάν ο καθένας κάνει αυτό που του αναλογεί, αυτό που θέλει και μπορεί, τότε όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε θαύματα και να εξασφαλίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ο αριθμός των αδέσποδων στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, ποιος είναι? Και περιμετρικά, ναι, είναι περίπου αυτή τη στιγμή περίπου στα 300 καταγεγραμμένα ζωάκια. Ο αριθμός τους αλλάζει ένα δεκαήμερο, καθώς έχουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα θάνατο ζώου από τα φορτηγά, όπως έγινε και χθες. Έχουμε πάρα πολλά ζώα που νοσούν και δυστυχώς καταλήγουν. Έχουμε και νέες εγκαταλείψεις, ναι, και νέες επανεντάξεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν αδειάζει η περιοχή, δυστυχώς συνεχώς γεμίζει με νέα αδέσποτα. Και βέβαια γεννάται και προκύπτει το εξής ερώτημα, πώς βρέθηκαν αυτά τα σκυλάκια στη βιομηχανική περιοχή? Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Ναι. Κάποια γεννήθηκαν εδώ, στηρώθηκαν, παραμένουν εδώ όσα μπόρεσαν να επιβιώσουν, γιατί ο μέσος όρος επιβίωσης ενός ζώου σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες είναι μια περιοχή με μεγαλύτερο υψόμετρο από την πόλη. Όταν βρέχει στο Ηράκλειο, εδώ ρίχνει χαλάζι. Η θερμοκρασία είναι πολύ πιο χαμηλή από ότι είναι μέσα στο αστικό περιβάλλον. Εδώ κυκλοφορούν με απίστευτα μεγάλες ταχύτητες βαρέα οχήματα, τα οποία προκαλούν καθημερινά δυστυχήματα και ατυχήματα, ναι, χωρίς κανένας να γυρίσει να κοιτάξει ούτε στον καθρέφτη, αφήνοντας πίσω αβοήθητα τα ζώα.
Και βεβαίως, όπως είπαμε, υπάρχουν και οι ασθένειες που τα συνεχώς θα μαστίζουν και έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Προφανώς και χρησιμοποιήθηκε ως περιοχή επανένταξης, προφανώς και υπήρξε πρόβλημα με γεννήσεις από σκυλιά φύλακες που υπήρξαν κάποτε μέσα στις μεγάλες μονάδες, προφανώς και πολλοί που κινούνται στην περιοχή μετακίνησαν τα αδέσποτα, τα ανεπιθύμητα της γειτονιάς τους σε ένα άλλο περιβάλλον. Και είναι και μια καλή ευκαιρία να δεθούν και με τα σκυλάκια, έτσι δεν είναι? Έχει προοπτική η δράση αυτή, δεν μένουμε μόνο εκεί. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν, να γνωρίσουν από κοντά το ζωάκι το οποίο θέλουν να υποστηρίξουν, μπορούν σε εβδομαδιαία βάση να έρθουν να βοηθήσουν στη σύντησή του και στην περιθάλψή του, είτε ναι, μηνιαία, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι περίσσευμα ψυχής έχει. Μπορεί λοιπόν, να το πώς ξεκινάμε και πού θα απευθυνθούμε? Λοιπόν, αυτή είναι η αφίσα που και λέει θέλω και εδώ μπορεί πέρα να προσφέρει έχει έρθει με δύο, τι είναι αυτά, με ένα σκυλάκι. Είναι δύο Όσκαρ. Θέλω να κάνω, έτσι μπράβο, σκηνοθέτης θα μας βοηθήσει να... Θα το εξηγήσω κλείνοντας για να ευχαριστήσω τα παιδιά. Μέχρι στιγμής, αν μου επιτρέπεις να αναφέρω και ποια είναι τα κτηνιατρία, συνεργάζονται στην προσπάθεια που κάνουμε. Έχουμε απευθυνθεί στον κτηνιατρικό σύλλογο για να μπορέσει να το εφαρμόσει οποιαδήποτε θελοντική ομάδα και στην πόλη του και στην περιοχή του. Το έχουμε συζητήσει, περιμέναμε την έγκριση του Δήμου για να το υιοθετήσει θεσμικά, δεν το έκανε και τώρα πλέον θα το κάνουμε ο καθένας μόνος του, οι εθελοντές και οι κτηνίατροι οι οποίοι μας βοηθούν. Η συγκεκριμένη αφίσα είναι ανερτημένη στο κτηνιατρίο του κ. Μπαντουβά, που είναι ο επίσημος συνεργάτης του Δήμου, γιατί μιλάμε για αδέσποτα που είναι τσιπαρισμένα από το Δήμο, αποδεδειγμένα αδέσποτα. Και στο κτηνιατρίο του κυρίου Δασκαλάκη θα μπει τις επόμενες ημέρες σε όλα τα κτηνιατρία, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί και ο κάθε άνθρωπος να πάει στο δικό του κτηνίατρο και να αγοράσει μια αμπούλα, ένα χάπι, ένα εμβόλιο για ένα αδεσποτάκι και εμείς θα φροντίσουμε να πάμε το ζωάκι εκεί που θα μας πει ο άνθρωπος. Σε περίπτωση που έχουν κάποιες απορίες, πού θα απευθυνθούμε? Υπάρχει σελίδα SOS για τα αδέσποτα της ΒΠΕ Ηρακλείου και μέσα εκεί θα υπάρξουν και αναλυτικά όλα τα ζωάκια που μπορεί να υιοθετήσει κανένας. Δώσε μου ένα λεπτό λόγω του χρόνου. Και 3 λεπτά. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ τιμητική κίνηση από τα παιδιά του νηπιαγωγείου της Αγίας Μαρίνας, του πρώτου νηπιαγωγείου. Ναι. Η νηπιαγωγός τους, η κυρία Φεϊνάκη, η οποία είναι ένας άνθρωπος που έχει σκύψει πάνω από τα δέσποτα της βιομηχανικής, έχει υιοθετήσει, έχει έρθει πολλές φορές και μας έχει βοηθήσει. Έχει μιλήσει στα παιδιά, που είναι η μοναδική μας ελπίδα για να αλλάξει κάτι, για τα αδέσποτα, τι ακριβώς σημαίνει η αδέσποτη ζωή για τα ζωάκια. Μέσα και από την διαδικτυακή τους εκπαίδευση κατάφεραν να γίνουν αποδέκτες του μηνύματος, της συνευθύνης που έχουμε όλοι. Ενημερώθηκαν για την προσπάθεια που κάνουμε. Το καθένα παιδάκι με τον γονέα του πήγε στο σούπερ μάρκετ, πήρε μια κονσέρβα, πήρε λίγη ξηρά τροφή. Την έδωσε στην νηπιαγωγό, την έστειλαν εδώ, φρόντισαν για τη σύντηση των αδέσποτων για μια ολόκληρη εβδομάδα τα παιδάκια του νηπιαγωγείου και δεν έκαναν μόνο αυτό. Έχουν τιμήσει όλους εμάς που προσπαθούμε καθημερινά με τις δημιουργίες τους. Αν το ανατρέξει κανένας... Αν γυρίσεις λίγο το τραδιάκι. είναι τα μηνύματα των παιδιών που αντιλαμβάνονται ότι όλα τα ζώα χρειάζονται σπίτι, όλα τα ζώα χρειάζονται αγάπη. Όλα ξεκινούν από αυτές τις ηλικίες. Ακριβώς. Απλά οι προηγούμενες γενιές κάπως το αντιλήφθησαν έτσι καθυστερημένα. Πολύ καθυστερημένα. Καθυστερημένα. Ελπίζουμε στα παιδιά. Μας απένιμαν τα Όσκαρ. Γράφει ένα όνομα εδώ, αλλά δεν είναι προσωπικό το θέμα. Αυτό το Όσκαρ από τα παιδιά του πρώτου νηπιαγωγείου ανήκει και σε όλους που βοηθάνε. Στην κυρία τη Μαρία την Κυπριωτάκη, στη Μαρία τη Μήτα, στο Γιώργο το Ριτσάκη, στο Σταύρο, στη Μαρίζα, στην Κάλια, στη Νίκη. Μια στην ομάδα, κυρία, ακριβώς. Σε ένα ζευγάρι, στην κυρία Μεργουλίδη, η οποία μαγειρεύει ίδια και έρχεται και ενισχύει τη σύντηση για τα άρρωστα αδέσποτα, ανήκει σε πολλούς ανθρώπους. Μιλάμε για πάνω από 300 ζώα. Καταλαβαίνετε ότι κανένας δεν είναι ικανός από μόνος του να τα συντήσει. Είναι μια αλυσίδα ανθρώπων που προσπαθεί να φτάσει σε όσο γίνεται περισσότερο από αυτά τα ζώα. Κάναμε το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Εδώ είμαστε να στηρίξουμε την προσπάθεια. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Σε πρώτη φάση, ας στηρίξουμε αυτές τις εικονικές υιοθεσίες ή μια πρωτοποριακή. Δεν είναι τίποτα. Ένα χάπι από παρασίτος κοστίζει 3 ευρώ. Ακριβώς. Το κόστος είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ακριβώς. Πάρα πολύ χαμηλό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Θα τα ξαναπούμε πάλι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Έλλη την Κοκάλη.